Δεν ξέρω πόσο κοντά, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στον ανασχηματισμό. Μπορεί, λέει, να τον κάνει αύριο, σήμερα, Παρασκευή. Μπορεί να τον κάνει το Σάββατο. Μπορεί να τον κάνει την Κυριακή. Μπορεί να τον κάνει και τη Δευτέρα, βέβαια. Μπορεί να τον κάνει την Τρίτη. Και μπορεί να τον κάνει την Τρίτη. Λοιπόν, θα δούμε πότε θα κάνει τον ανασχηματισμό ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα είναι. Έχουμε και πληροφορίες εδώ, θα δώσουμε αρκετό ρεπορτάζ. Ο οποίος θα είναι σαρωτικός ανασχηματισμός. Με νέα πρόσωπα, σαραντάριδες. Έρχεται στην κυβέρνηση η γενιά των σαραντάριδων, φίλες και φίλοι. Πώς είστε? Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο να καλησπερίσουμε τη Θεσσαλονίκη μας και να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Euro Channel που μας μεταδίδει κάθε βράδυ το Euro από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και έτσι μας βλέπει και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Έχουμε πολύ καλούς καλεσμένους απόψε στην εκπομπή. Τη δημοσιογράφο, την κυρία Αναστασία Γιάμαλη, πολιτική συντάκτρια της εφημερίδας Η Αυγή. Καλώς ήρθατε, τι κάνατε? Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι. Να ευχηθώ. Ξεκινάτε τη Δευτέρα στη δημόσια τηλεόραση εκπομπή. Δεν είναι δική μου. Όχι, με άλλους συναδέλφους. Έτσι, το απογευματινή ενημερωτική εκπομπή. Ναι, αυτό είναι. Ωραία, καλή επιτυχία, αυτό ήθελα να πω. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, γιατρός, κτηνίατρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την Καστοριά. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζει ο ανασχηματισμός, ε. Χτυπάει τα τηλέφωνα, σηκώνει τα τηλέφωνα, λέει ο Αλέξης. Και παίρνει διάφορα τηλέφωνα κτλ. Εδώ εσύ, ο Σκουρλέτης λέει μένει εκτός. Μένει εκτός ο Σκουρλέτης, έκανε και μία δήλωση σήμερα, επίθεση, παύλα επίθεση, που είναι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Να μην πωληθεί το 17% λέει της ΔΕΗ. Είπε στον πρόεδρο της ΔΕΗ. Εγώ συμφωνώ να μην πάμε να τα ξεπουλάμε όλα στη χώρα για πλάκα. Στην ξεφτύλα δηλαδή, έτσι το πούμε όπως μιλάμε μεταξύ μας όταν είμαστε. Στην ξεφτύλα πουλάμε πολλά πράγματα από το ελληνικό μέχρι τα 14 αεροδρόμια έχουν πουληθεί πάρα πολύ φθηνά. Και η ΔΕΗ φυσικά δεν πρέπει να πουληθεί, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Κύριε Κέλλα, καλώς ήρθατε. Γιατρός και ο κύριος Κέλλας από την ωραία Θεσσαλία. Χρήστος Κέλλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα. Τι κάνατε? Καλησπέρα, μια χαρά είστε. Καλά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, κύριε Κέλλα. Ο κύριος Δημήτρης Δόλης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Δόλη. Πώς είστε? Καλώς σας βρήκα. Σήμερα... Άριστα. 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 Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί τώρα λέτε εσείς άριστα και μας βλέπουν χιλιάδες συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Εγώ δεν πήρα επιστολή από τον φίλο μου τον Κατρούγκαλο. Διότι αν έπαιρνα επιστολή από τον φίλο μου τον Κατρούγκαλο, θα ήμουν και εγώ σήμερα στους δρόμους και θα την έκαιγα την επιστολή. Αλλά... Όπως την κάψανε χιλιάδες συνταξιούχοι που βγήκανε. Σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πολιτικό μήνυμα σήμερα. Ποιο? Προς όλους. Για πείτε το. Ο κάθε συνταξιούχος έχει έναν πολλαπλασιαστή όταν έρχεται στις εκλογές. Έχει οικογένεια, σωστό, παιδιά, εγγόνια, ναι, ναι, φίλους. Ναι, ναι. Να προσέξουμε λίγο τι λένε. Σωστό. Έχετε δίκιο. Ο κύριος Νίκος Μανεσιώτης, έχω καιρό να σας δω, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόκληση. Πώς είστε? Καλά. Καλά. Προσεχώς θέλω να πιστεύω καλύτερα. Προσεχώς καλύτερα. Έτσι, τώρα πιστεύουμε. Θα δώσω και στοιχεία, φίλες και φίλοι, σε λίγο για προβλέψεις πόση ανάπτυξη θα έχει η χώρα μας το 2017. Καλές ειδήσεις είναι αυτές. Θύμιος Λιμπερόπουλος, τον ξέρετε, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγορέων και πρόεδρος και του ΣΑΤΑ, του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Πώς πάει? Ζούμε την εξέλιξη, ναι, όλης αυτής της τραγωδίας που από την προδοσία του 10. Την προδοσία του 10 εννοείται το πρώτο μνημόνιο. Οι πολιτικοί μας κάνουν μνημόσυνο και θέλουν να ξαναρθούν στην εξουσία. Μάλιστα. Και έχουμε και τους νταβατζίδες να χορεύουν ακόμη. Οι νταβατζίδες εξακολουθούν να χορεύουν και με την αριστερή κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αυτοί που παίξαν τον ρόλο, ναι, και μάλιστα μέσα από τα μέσα τόσα χρόνια να καθοδηγούν την κοινωνία όπως γουστάρουν. Ναι, ναι. Πάρτε παράδειγμα, γιατί άκουσα και σήμερα γιατί κάποιον μεγάλον εκδότη πήγε στον εισαγγελέα για φοροδιαφυγή 48 εκατομμύρια. Ποιον εννοεί, τον κύριο Ψυχαρή? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και πάει για γαγούργημα. Ναι. Αυτοί λοιπόν που κυβερνούσαν, που ανεβάζαν, κατεβάζαν κυβερνήσεις, ακόμη παραμένουν κάποιοι να θέλουν ξανά να λειτουργούν το ίδιο. Και διάβαζα σήμερα τα νέα, αυτόν τον μεγάλο δημοσιογράφο, τον Πρεδεντέρη, που ήταν το εκτελεστικό όργανο των μνημονίων. Επειδή είναι συνάδελφός μου, θέλω να το πω, κύριε Λιμπερόπουλε, και επειδή, ναι, έχω συνεργαστεί και μαζί του. Πολύ καλά κάνετε. Όχι, εγώ θέλω να. Εγώ λέω ο λαός τον κοινωνικό αυτοματισμό που δημιουργούσε στις κοινωνίες όταν έβγαινε να μιλήσει και να περασπίσει τη ζωή του.
Κρίνεται γιατί κάθε δημοσιογράφος από τη δημόσια εικόνα και σήμερα, από τα κείμενά του και από την παρουσία του που έχει σε κουμπές στα ρεπτή και τα λοιπά. Είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος ο κ. Πρετεντέρης και ο καθένας μπορεί να σχηματίζει ό,τι γνώμη θέλει. Πολύ καλός για αυτούς που τον ακούν. Ναι. Ο λαός δεν τον ακούει όμως, έτσι. Ναι. Σήμερα έχει ένα άνθρωπο που αποδεικνύει την αρχή του τέλους. Την αρχή του τέλους, είπατε. Ναι, που υπάρχει ανάγκη να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει διαπλοκή. Γιατί δεν ξέρει ο λαός τι σημαίνει διαπλοκή. Κάνει παρέμβαση ακόμη και αυτή την κρίσιμη στιγμή να ονομάζει παράγκα που συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δημιουργεί πολιτικό ζήτημα. Ποιος? Ο επικεφαλής της δημοσιογραφίας. Ο κύριος Γιάννης Πρετεντέρης, λέει τέτοια πράγματα στο άρθρο του. Του Ψυχάρη, βεβαίως. Μάλιστα. Αυτοί που ανεβάζαν κυβερνήσεις. Θυμάστε πως έλεγε στην πρώτη του εκπομπή στον Αντένα τον Έβερτο Ψυχάρης. Ο Εναμονή Πρωθυπουργό είπε για πέντε εκπομπέ. Πήγε να κάνει τηλεόραση τον κύριο Ψυχάρη. Είχε κάνει Αντένα. Απόπειρα στον Αντένα. Να κάνει τηλεοπτική εκπομπή. Στην πρώτη εκπομπή για τον Έβερ. Το είχε πει αυτό. Έχει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή είπε πέντε οικογένειες δαβατζίδες. Τους ονόμασε ο Έβερ. Τον έβγαλα γράμμα του. Μόλις εκλέχθηκε ο Καραμαλής Ντόλι. Θυμάστε? Ναι, ναι, καλά, αυτά είναι γνωστά. Εγώ θυμάστε τον βασικό μέτοχο, ποιο τον πολέμησε περισσότερο από όλου. Για πείτε μα. Όλοι αυτοί. Μάλιστα. Η απορρίθμιση τη Νέα Δημοκρατία. Πριν σήμερα η Νέα Δημοκρατία, θα γυρίσω αμέσως εσάς. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ναι, το παράπονο του λαού που συζητά στον κόσμο έξω, ποια είναι? Ότι έγινε εκπρόσωπος αυτών. Είναι μαζί μας και ο Σπύρο, τον είδατε, το Σπύρο του Σουρμελίδη, το σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτης Κοντανής. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Λιμπερόπουλε, εγώ πίστευα ότι θα ξεκινούσατε την τοποθέτησή σας από ένα άρθρο του δημοσιογράφου του Γιώργου του Λακόπουλου. Μπράβο. Ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Λακόπουλος, με τίτλο «Ποιον εξυπηρετεί το bullying στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας». Και λέει, μιλάει στο άρθρο του, πάρα πολύ καλό, να πάρετε την Contra News αύριο, έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Μιλάει για το βρώμικο παρασκήνιο πίσω από τις επιθέσεις σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάνει λόγο ο κύριος Λακόπουλος για διαταταγμένο πολιτικό bullying, για το οποίο μάλιστα φωτογραφίζει πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ με έφεση στο βερμπαλισμό και επαγγελματικό ανταγωνισμό στον Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά και για δημοσιεύματα με ακροδεξιό ιδεολογικό υπόβαθρο, εκπορευόμενα από συγκεκριμένο πολιτικό κέντρο. Υπενθυμίζει μάλιστα τις αναφορές στα Δεκεμβριανά του 2008, αλλά και στις τερατολογίες για 850.000 προσλήψεις στο δημόσιο την περίοδο 2004-2009, τη στιγμή που ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ μικρότερος. Στο βάθος αυτής της επίθεσης, επισημαίνει ο αρθρογράφος, υποκρύπτεται προσπάθεια αποδόμησης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Αποκαλύπτεται μάλιστα ότι αυτές οι επιθέσεις αποσκοπούσαν και στον επηρεασμό της εσωκομματικής διαμάχης στην αξιωματική αντιπολίτευση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που θεωρείται καραμαλικός ο Μεϊμαράκης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια διαστρέβλωσης των παρεμβάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας στις κρίσιμες μέρες του Ιουλίου του 2015 για την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη, αλλά και της προσωπικής εμπλοκής του πρώην Πρωθυπουργού με το γνωστό τηλεφώνημα. Ο Γιώργος Λακόπουλος αναφέρεται και στην προσπάθεια κύκλων εντός της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε ηγετικά κλιμάκια να συντηρήσουν ένα τέτοιο κλίμα σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για αποκαραμαλοποίηση του κόμματος. Συνδέει μάλιστα την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολιτικό Μέγαρο και τις διαρροές για πολύ καλό κλίμα ως προσπάθεια να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις. Όλα αυτά, όπως τονίζεται στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο, δεν πλήττουν μόνο το πρόσωπο, αλλά προπάντων το θεσμό. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνα παιχνίδια για το ίδιο το πολίτευμα, καθώς μάλιστα διακόπτουν τη μακρά παράδοση σεβασμού προς το πρόσωπο του Προέδρου, υπενθυμίζοντας ότι και οι προκάτοχοι του Προκόπη Παυλόπουλου, όπως οι Κάρολος Παπούλιας και ο Κωστής Στεφανόπουλος, ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν με βάση την προηγούμενη κομματική ιδιότητα. Ίσως η διαφορά να βρίσκεται, όπως υπενικτικά αναφέρεται ο Προκόπης Παυλόπουλος, να έχει επιλέξει να μην είναι ένας βουβός πρόεδρος. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο κ. Λακόπουλος, πρόκειται για ένα ανέντιμο και ύπουλο παιχνίδι και καλεί με νόημα τους εμπνευστές του να το διεκπεραιώσουν μόνοι τους και να μην το αναθέτουν σε ορντινάτσες και ακροδεξιούς ρήτορες. Είναι μια περίληψη του άρθρου. Θα διαβάσετε λεπτομέρειες στην Contra News το πρωί, όποιος ενδιαφέρεται. Σήμερα έγινε χαμός, φίλες και φίλοι, στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι ο κ. Δήμος Κουμπούρης, φίλες και φίλοι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων. Ίκα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Τα παλεύουμε εδώ. Σας είδα από το πρωί, κύριε Κουμπούρη, σας είδα στο κέντρο των Αθηνών και έκατε τις επιστολές του Κατρούγκαλου. Πανελλαδικός σήμερα ξεσηκωμός των συνταξιούχων.
Κοιτάξτε, κύριε Λιάτση, όπως μας έχουν κάψει τη ζωή μας τόσα χρόνια και φυσικά και ο κύριος Κατρούγκαλος, θέλαμε συμβολικά να του κάψουμε τις επιστολές, τις οποίες τις θεωρούμε ανεπίτρεπτες, τις θεωρούμε παραπλανητικές, τις θεωρούμε ένα κουρελόχαρτο, που από εκεί που θα πρέπει να απολογούνται πραγματικά για αυτά που μας έχουν κόψει και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί και έχουν τσακίσει τη ζωή μας, μας έστειλε τις επιστολές που λίγος πολύ μας έλεγε τα αυτονόητα τι μας έχουν κόψει και μας ζητάνε στο τέλος να τους ευχαριστήσουμε και που παίρνουμε τις συντάξεις μας, τις οποίες τις έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή, είναι πληρωμένες από το δικό μας αγώνα, από το δικό μας μόχθο, δεν τις χρωστάμε σε κανέναν και θα τις διεκδικήσουμε φυσικά ως το τέλος. Και οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν, γιατί ο μόνος δρόμος που μένει ανοιχτός είναι ο δρόμος στο αγώνα και δεν έχουμε τίποτα πια να χάσουμε. Τι να χάσουμε δηλαδή από αυτή την υπόθεση, όταν από τις συντάξεις που πληρώσαμε, τις επικουρικές μας συντάξεις, σχεδόν δεν παίρνουμε τίποτα. Όταν από τις κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 45%. Όταν τα δικαιώματά μας που επίσης θα έχουμε πληρώσει στην υγεία ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί στα φάρμακα, στις ιατρικές εξετάσεις, στα νοσοκομιακά κτλ. Επομένως, είναι ο μοναδικός δρόμος, ο δρόμος στο αγώνα που έχουμε μπροστά μας και φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση είναι υπόλογη, όπως και οι προηγούμενες, για την πενιχρή κατάσταση, για την εξαθλίωση που ζει ο συνταξιουργικός κόσμος στη χώρα και φυσικά τα ίδια επιφυλάσσουν και στα παιδιά μας, αφού ναι, πρόκειται να τους κόψουν και αυτόν τον κατώτερο μισθό, να τον κατεβάσουν παρακάτω, τις συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά. Τώρα μιλάτε για συντάξεις φιλοδόρημα. Άκουσα και συνθήματα έτσι με πάθος από τους συνταξιούχους. Δεν πάει άλλο. Παίρνουμε συντάξεις φιλοδόρημα. Ναι, σας λέω, κύριε Λιάτσο. Υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια στους συνταξιούχους. Υπάρχει στεναχώρια και παράλληλα ταυτόχρονα υπάρχει και αγανάκτηση. Δικαιολογημένη αγανάκτηση. Που δεν μένει στον καναπέ. Είναι ναι. Βγαίνει στους δρόμους. Είχε μεγάλη συμμετοχή. Εμείς από τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχουμε γνωρίσει, φυσικά είναι και σε όλες τις άλλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, και θα συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις σε αυτό το δρόμο σταθερά και με τα παιδιά μας μαζί, γιατί πράγματι η κατάσταση για την εργατική τάξη συνολικά και για εμάς που είμαστε απόμαχοι βέβαια της δουλειάς είναι τραγικότατη και δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Κουμπούρη, εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά, και ένα από τα προσεχή βράδια να έρθετε ζωντανά, να έρθετε ζωντανά στην εκπομπή. Ναι. Να τα πούμε με λεπτομέρειες. Κυρία Τελιγιορίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλιο. Είστε η κυβερνητική βουλευτής, γι' αυτό έρχομαι κατευθείαν σε εσάς, πάνω σε εσάς. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ένας σεβασμός στους συνταξιούχους. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης αποτέλεσαν τον στυλοβάτη της ελληνικής κοινωνίας και συντέλεσαν με την βοήθεια που δίνανε προς τις νεότερες γενιές για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις μειώσεις των συντάξεων. Μειώσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια, να θυμίσουμε τις 11 προηγούμενες που έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και να πούμε ότι η δική μας κυβέρνηση, όντας σε αυτό το ασφιχτικά οικονομικό περιβάλλον, το οποίο να παραδεχτούμε όλοι ότι δεν βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής κανονικότητας, ήταν αναγκασμένη να πάρει κάποια μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα, ώστε αυτό να μπορέσει να είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Κάτι το οποίο δεν εξασφάλιζε η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων για το πώς είχε καταντήσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Να θυμίσουμε το περίφημο PSI, την κακοδιαχείριση, τα ομόλογα και όλα αυτά. Εκείνο που προσπαθήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν να έχουμε μία συνένεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά την προσπάθειά μας για να διατηρηθούν οι κύριες συντάξεις. Να θυμίσω την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, όπου συγκάλεσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να συνενέσουν όλοι μαζί στην προσπάθεια για τη διατήρηση των κύριων συντάξεων, κάτι που δεν δέχτηκε να κάνει η αντιπολίτευση.
Αυτό που καταφέραμε μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι να διατηρήσουμε τις κύριες συντάξεις. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα με τις επικουρικές. Όπως έχει πει και το Υπουργείο Εργασίας, μέχρι το ποσό των 1.300 ευρώ δεν μειώθηκαν οι συντάξεις που παίρνουν οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά όμως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο για να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτό μία διέξοδο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εισρεύσουν χρήματα στα ταμεία και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, όπου τα ποσοστά της ανεργίας πλέον δεν θα είναι αυτά που είναι σήμερα, παρόλο που έχουν μειωθεί στο 23%, έστω μικρή μείωση, αλλά δείχνει μια προσπάθεια και ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος. Έχετε άνεργο στο σπίτι σας? Άνεργος υπάρχει στο σπίτι σας? Υπάρχει. Υπάρχει. Και στο δικό μου. Ο σύζυγος. Γι' αυτό το λέω. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Κάθε ελληνικό σπίτι, έναν με δύο ανέργους. Πέρα από αυτό, σπίτια που ζουν με συντάξεις των 600 ευρώ. Απ' την άλλη, σπίτια ολόκληρα που ζουν με 600 ευρώ. Τι να δώσει στη γυναίκα του συνταξιούχος, τι να δώσει στα παιδιά του ή στο εγγονάκι ή γενικά, στα εγγόνια του. Γενικά, κύριε Λιάτσο, η ελληνική. Είναι μια κατάσταση, δηλαδή, κυρία Τελεγερίδη, είστε μια έντιμη πολιτικό, είστε νέα πολιτικό. Σας έχω τεστάρει αρκετές φορές εδώ που έχετε στην εκπομπή και γνωρίζω. Η κατάσταση είναι στο μη περαιτέρω. Δεν ξέρω τώρα, εδώ διαβάζω βέβαια ένα ενθαρρυντικό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, το 17 μας λένε εδώ αυτοί οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι που ξέρουν, ότι θα είναι στο 2% η ανάπτυξη. Μακάρι. Μακάρι να είναι στο 2% η ανάπτυξη το 2017 στην Ελλάδα. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε τα πρώτα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το δημόσιο χρέος. Και μακάρι να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Μακάρι. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε. Κύριε Κέλλα, έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ, ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι... Αλλά πριν κάνετε το σχόλιο, θα σας πω το εξής. Ότι η εικόνα του αρχηγού σας, του κυρίου Μητσοτάκη, που πήγε στο, πώς το λένε, στο ευρωαραβικό συνέδριο εκεί και περάσαν όλοι από τον Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυρία Κατσέλη, τον κύριο Στουρνάρα και είπαν ο καθένας τις παρόλες του. Βγήκε και είπε ο κύριος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε άχρηστη την κυβέρνηση. Δηλαδή, δημιούργησε ένα κλίμα επικινδυνότητα εδώ, ότι εδώ είμαστε Κολομβία, δεν ξέρω τι είμαστε, με ένα ακροατήριο από κάτω, με επενδυτές Άραβες που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Και υποτίθεται ότι όταν έχεις απέναντι ένα τέτοιο ακροατήριο, τουλάχιστον δεν προβοκάρεις τη χώρα. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ προβοκάτσια και γράφει πολύ σωστά η Contra News, αγαπητέ κύριε Γέλα, γιατί είστε νοήμων και ευφύης άνθρωπος. Υπονομεύει τη χώρα ο Κυριάκος. Λέει η Contra News, δείξτε λίγο το πρωτοσέλιδο. Υπονομεύει τη χώρα ο Κυριάκος μπροστά σε ξένους μεγαλοεπενδυτές, χαρακτήρισε άχρηστη την κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν λέμε τέτοια πράγματα, και περίπου τα ίδια είχε πει και στο ταξίδι του που έκανε στις ΗΠΑ πριν από 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή, έλεος. Μπορεί ο Κυριάκος να είναι ο αυριανός πρωθυπουργός. Μάλιστα, μια δημοσκόπηση προχθές μας είπε ότι είναι 24 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Να γίνει. Νέο άνθρωπο, κάποια στιγμή θα γίνει και ο Κυριάκος. Είναι δυνατόν να λέτε τα πράγματα μπροστά σε επενδυτές που ζητάμε τώρα το Ευρώπουλο με το κιάλι, το κοιτάμε. Λοιπόν, κύριε Λιάτσο, ότι θα γίνει, έλεος. Θα γίνει, όχι επειδή είναι νέο. Ας γίνει, αλλά δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα για τη χώρα. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε αυτά τα πράγματα. Πώς δεν είπε αυτά. Και χειρότερα είπε. Είμαι συγκρατημένος, δεν θέλω να σας πω ακριβώς τι είπε. Είμαι συγκρατημένος αυτή τη στιγμή. Μίλησε, ξέρω πολύ καλά τι είπε, έχω διαβάσει το ξέρω, το ξέρετε, κύριε Κέλλα. Λοιπόν, μίλησε για την αξιοπιστία της χώρας, μίλησε για τη μείωση της φορολογίας στη χώρα για να έρθουν επενδύσεις. Εξάλλου, οι Άραβες επενδυτές που ήταν σήμερα εκεί στο συνέδριο, στην συγκέντρωση αυτή που μιλήσαν όλοι οι πολιτικοί, μάλιστα, ξέρουν από πρώτο χέρι τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο εμμύρης του Κατάρ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο εμμύρης της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολλά έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αλλά επιτρέπεται αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ας πούμε αυριανός πρωθυπουργός να λέει τέτοια πράγματα σε επενδυτές σήμερα. Λοιπόν, αυτό σας λέω. Ποια είναι τα πράγματα που είπε, ότι έχουμε υψηλή ότι υπάρχει μια άχρηστη κυβέρνηση. Έχουμε αξιοπιστία. Περιέγραψε την Ελλάδα σαν να είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα κτλ. Μα δεν ξέρουν οι Άραβες οι ίδιοι από πρώτο χέρι. Ο εμμύρης του Κατάρ δεν είναι υποδιωγμών. Δεν διώκεται και τη μεγάλη επένδυση που πήγε να κάνει μερικών δις στο νησί. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, κύριε Κέλλα, τέτοιες τοποθετήσεις δεν βοηθάνε. Λοιπόν. Ειδικά σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Που είμαστε στην εντατική εδώ και 6 χρόνια. Δεν βοηθάνε. Στην εντατική εδώ και 6 χρόνια και ο κύριος Τσίπρας είναι από τους κύριους. Είναι και από τον Σαμαρά και από τον αυτόν με το θέμα της Ελστάτ. Που προδόθηκε η χώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας αφήσουμε την Ελστάτ τώρα και ας πάμε ό,τι έγινε, έγινε. Να πάμε στο σημερινό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015 με κύριο σύνθημα να καταργήσει, να σκίσει το μνημόνιο, να καταργήσει τον ένφια και να δώσει 13η σύνταξη. 1,5 χρόνο μετά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση, στην πολύ δυσάρεστη θέση, όχι απλώς να μην δώσει 13η σύνταξη, όχι να έχει κόψει τη 12η σύνταξη, αλλά πηγαίνουμε να κόψει και την 11η σύνταξη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μειώσει τις συντάξεις κατ' επανάληψη
για τις προηγούμενες συντάξεις που μιλάνε των προηγουμένων κυβερνήσεων, σαφώς και τις αποδέχεται και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην ψήφισε καμία, τις αποδέχονται πλήρως και προχώρησαν στο ψαλίδισμα των συντάξεων, ξεκινώντας από το 6% εισφορά υπέρ υγείας, δίθεν υπέρ υγείας. Δεν πήγανε ποτέ τα λεφτά αυτά από την περικοπές των συντάξεων στην υγεία. Συνέχισαν με τη μείωση των επικουρικών συντάξεων, προχώρησαν στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, ξανασυνέχισαν στην μείωση των κυρίων συντάξεων, στη νέα μείωση του ΕΚΑΣ κατά 40%, τώρα στη μείωση του ΕΚΑΣ για λόγους αναδρομικότητας, ξανακαταργούν τα ΕΚΑΣ από τον επόμενο χρόνο. Τα ξέρετε λοιπόν, αυτά όλα τα βλέπει ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κύριε Ελιάτσο, ο λόγος για τον οποίο ξεσηκωθήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι υπερήφανοι, είναι υπερήφανοι συνταξιούχοι, είναι η επιστολή της οποίας έστειλε ο κύριος Κατρούγκαλος και τους κοροϊδεύε μπροστά στα μάτια τους. Γι' αυτό και έκανε αυτές τις επιστολές, όπου τους λίγο ως πολύ ήθελε να τους πείσει ότι δεν τους έκανε και μειώσεις. Και φώναζαν ένα σύνδημα ψαλιδοχέρη. Εγώ μετά κατάλαβα ότι εννοούσαν τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν λέγανε Κατρούγκαλο, δεν έκανε ψαλιδοχέρη. Ψαλιδοχέρη Κατρούγκαλο, ναι. Έκανε. Λοιπόν, ναι. Του κόβει που του κόβει τις συντάξεις. Τις ξανακόβει. Του έφτασε από 500 ευρώ. Άκουσα μια κυρία που έλεγε ότι πήγε στα 50. Εμείς συγκοροϊδεύει και τον κόσμο από πάνω και το στέλνει επιστολή ότι δεν θα κόψει άλλο. Και να σα πω και κάτι άλλο. Μάλιστα. Γιατί δεν έστειλε επιστολή και σε αυτού που του κατήργησε το ΕΚΑΣ. Που ξέρετε ποιοι παίρνουν ΕΚΑΣ. Γιατί δεν τόλμησε να στείλει και εκεί επιστολές ο κύριος Κατρούγκαλος. Όσον αφορά τώρα την κυρία Τελιογιορίδου που μιλάει για συνένεση. Για ποια συνένεση μιλάει, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται να ομιλεί για συνένεση. Σε ποιο πράγμα συνένεση. Επί 2,5 χρόνια έναν νόμο δεν ψήφισε. Έναν. Έναν νόμο δεν ψήφιζε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός ότι η κατάσταση στη χώρα το Δεκέμβριο του 2014 ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Και ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην πιστωτική χαλάρωση. Σε τι ήταν καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Σε τι ήταν. Και... με 27% ανεργία. Κύριε Λιάτσο. Το 14 τον Νοέμβριο είχαμε 27% Λιάτσο, ανεργία. Κυνηγάμε το Δεκέμβριο του 2016. Εσείς είστε και από, πιάσουμε, από περιοχή. Βεβαίως. Με αγροτικό κόσμο και πολύ. Ελάτε να πάμε μια βόλτα να δείτε. Εγώ τι να πάω βόλτα. Δεν ξέρω ότι τα χωράφια τη Θεσσαλία δεν τα ξέρω. Επειδή είστε από εκεί και πέρα, ξέρετε. Να πάμε μια βόλτα να ακούσετε τι λένε τώρα. Δεν είμαστε από την πρωτεύουσα, από χωριό είμαστε και εμείς και ξέρουμε. Ξέρω πολύ καλά από πού είσαστε. Λοιπόν. Δεν δικαιούται να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μην συνένεση. Μην μα λέτε όμως ότι η διετία Σαμαρά Βενιζέλου ήταν καλή για τη χώρα Λιάσο, και για τους πολίτες της, γιατί κυνηγάμε, το έχουμε ζήσει δηλαδή. Δεν είμαστε αλλού, εδώ είμαστε. Άλλο είπα. Είπα ότι το Δεκέμβριο του 2014 η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Και αυτή τη στιγμή κυνηγάει η κυβέρνηση να επιτύχει τους στόχους τους οικονομικούς. 31 Δεκεμβρίου του 2016 προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που είχαν επιτευχθεί 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερη το 2014 και τώρα έχουν επιβάλει και 80 δις επιπλέον. Ευχαριστώ κύριε Κέλλα. Κυρία Γιάμαλη, σας βλέπω προβληματισμένη. Σας είδα να κοιτάτε τον κύριο Κέλλα αρκετά προβληματισμένη. Όσον δε αφορά το ασφαλιστικό. Ολοκληρώστε να πάω στην κυρία Γιάμαλη, γιατί την ξέχασα. Να πάω στην κυρία Γιάννα, πάτε. Ναι. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η Νέα Δημοκρατία έκανε και κάποιες προσπάθειες. Για να μην πάω πολύ παλιότερα στον νόμο του Σιούφα, να πάμε στον νόμο της Πετραλιά επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, που προσπάθησε να γίνει ένα σημάσμα των ασφαλιστικών ταμείων και τότε θυμόσαστε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Λιάτσο, και όλοι οι παριστάμενοι εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν έγινε χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκε χθες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γεννήθηκε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν δικαιούται πλέον. Ούτε εμείς αυτό ούτε το τραπέζι, το ελληνικό και όλος ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε λοτοφάγοι, λέει η κυρία Τελεγγύρου. Τι λέτε, κυρία Γιαμαλή. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά μικρότερη, οπότε δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη και το πώς θα είναι η οικονομία σε 40 ή σε 30 χρόνια που ίσως εγώ θα καταφέρω να πάρω σύνταξη. Ωστόσο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και να με διορθώσετε και εσείς ως δημοσιογράφος και ο κύριος Σουρμελίδης, αν κάνω λάθος, ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό και των δανειστών, βέβαια, ήταν η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, που σήμαινε ένα οριζόντιο ψαλίδι στις συντάξεις, σκληρό, σκέτο, νέτο, χωρίς κριτήρια. Δεν λέω πως καμία περικοπή στις συντάξεις είναι κάτι θετικό, πολλό δε μάλλον, όπως πολύ σωστά υπόθηκε νωρίτερα, όταν οι συνταξιούχοι είναι οι στιλοβάτες πραγματικά πλέον στην Ελλάδα της κρίσης ελληνικής οικογένειας και ζουν ολόκληρες οικογένειες από μία σύνταξη. Από εκεί και πέρα, άκουγα νωρίτερα σήμερα στον Real, νομίζω, τον Υπουργό Εργασίας. Τον κύριο Κατρούγκαλο, το απόγευμα στον κύριο Στραβελάκη. Ακριβώς, ναι, ναι, και εγώ την άκουσα τη συνέντευξη αυτή. Ο οποίος βγήκε και είπε διάφορα πράγματα. Επειδή άκουσα διάφορα ευχολόγια για το τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις σχετικά με τη συντάξη, να θυμίσω ότι είχαν γίνει τουλάχιστον 10 μειώσεις. 11. Από το, ακριβώς, 11, 11. Από το 10 έως το 15. Βεβαίως το πρόβλημα
ξέρετε, προστίθεται και είναι ακόμη πιο βαρύ και πιο δυσβάσταχτο. Αλλά ο Υπουργός αποκάλυψε στον κύριο Στραβελάκη ότι περί τα 30 ή τα 38 εκατομμύρια έχουν κοπεί από τις συντάξεις όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα αστρονομικό ποσό, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του το πόσο σημαντικό τέλος πάντων είναι το εισόδημα των συνταξιούχων. Να πούμε όμως ότι αυτοί που πλήττονται από τις μειώσεις, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός, είναι το 10%. Μιλάμε για ένα 10%. Το 10% των συνταξιούχων, λέτε. Αυτό είπε ο Υπουργός. Ναι, ναι. Εγώ δεν ασχολούμαι με. Δεν είναι η εξειδίκευσή μου το ασφαλιστικό, άρα επικαλούμε αυτά που λέει ο Υπουργός. Υποθέτω ότι τα νούμερα του δεν είναι λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι οι μειώσεις σε συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, όταν ο βασικός μισθός για ένα νέο άνθρωπο είναι τα 400. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω γιατί να κόψεις από εκεί, γιατί να θεωρείς ότι εκεί υπάρχει ψαχνό. Όπως και να έχει όμως, σε τελική ανάλυση και για να μην το έτσι, γυρίζουμε δεξιά και αριστερά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κριθεί ούτε από το αν θα πάρει το χρέος σε τελική ανάλυση, ούτε αν θα βγάλει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ούτε από τίποτα από όλα αυτά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί από τον τρόπο που διαχειρίζεται τα καθημερινά προβλήματα. Πολύ σωστό. Που είναι το ασφαλιστικό, ναι, που είναι η μείωση της ανεργίας, που είναι το τι θα κάνει. Η αντιμετώπιση της φτώχειας. Ακριβώς. Οι νέοι που λέτε που φεύγουν. Πολύ σωστά. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι τώρα, δύο μήνες, φίλες και φίλοι, ασχολιόμαστε με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Με το ΣΟΥΡΟΥ, με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θα πάρει άδεια ο ΤΑΔΕ. Και θα είναι μεγάλο θέμα αν τη Δευτέρα συνεχίσουμε για έκτη φορά, μετά από μια έκτη άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρχίσουμε να ανησυχούμε. Πάλι η Νέα Δημοκρατία αυτή, δηλαδή, κυρία Γιάμαλη. Θα έρθουμε στο ΣΟΥΡΟΥ, μην μπείτε τώρα, στις άδειες μετά. Θα σας απαντήσω. Για να τοποθετηθούν όλοι. Ευχαριστώ, κυρία Γιάμαλη. Να πω κάτι. Όχι, να μην μπείτε. Όχι, θέλω να πω στον κύριο Δόλη. Δεν θα προλάβω να μιλήσω. Επειδή είναι πολύ νέα, μίλησε πραγματικά πάρα πολύ καλή και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ότι η Νέα Δημοκρατία το 2014 το Δεκέμβριο μιλούσε για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις. Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό ίσως να είχε κάποιες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις των 5, 8, 10 ευρώ, ίσως σε κάποια ταμεία να έχει κάποια μικρή αύξηση. Τώρα ξέρετε που είμαστε. Ξέρετε που είμαστε. Είμαστε στη ρήτρα της μηδενικής επικουρικής σύνταξης. Εκεί πάει ο κύριος Κατρούγκαλος. Να μηδενίσει επικουρικές, λέτε κύριε Κέλλη. Είναι και πάρα πολύ κοντά. Πάει να μηδενίσει επικουρικές. Λοιπόν, κύριε Δόλη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Έχω και ενδιαφέροντα θέματα για εσάς. Είναι πάρα πολύ κοντά. Σήμερα, κύριε Δόλη, θα μας πείτε την άποψή σας. Και εγώ έχω ενδιαφέροντα θέματα. Σε λίγο θα σας πω που σπούδασε ο Έντι Ράμα, φίλες και φίλοι. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι Αλβανό, είναι ο πρωθυπουργός Αλβανίας. Αυτός ο Άγιος, ο οποίος έλεγε που χρωστάει περισσότερα σε αυτή τη χώρα από οποιονδήποτε. Η Ακρόπολη σώθηκε χάρη στους Αλβανούς. Μας έλεγε ο κύριος Τράμα, προχτές τα είπα αυτά, να το πω τώρα. Γιατί ήθελα να μας πείτε για το τώρα. Να την κάνω την αποκάλυψη, να κάνουμε και έχουμε μια αποκλειστικότητα. Ο Έντι Ράμα, φίλες και φίλοι, σπούδασε στο Ίδρυμα Κόκαλη. Έτσι. Ναι. Σωστό. Αποκαλύπτω σήμερα, φίλες και φίλοι, ότι στο Ίδρυμα Κόκαλη σπούδασε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Αυτός ο άνθρωπος εδώ. Βλέπετε και το πολύ συμπαθή και πολύ πετυχημένο βέβαια μεγάλο επιχειρηματία, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Το Ίδρυμα Κόκαλη έχει έδρα και στην Αθήνα, αλλά έχει έδρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν σπουδάσει διάφοροι άνθρωποι. Πολύ καλές σχέσεις με την κυρία Κλίντον. Ναι, βεβαίως. Και έχουν σπουδάσει διάφοροι άνθρωποι στο Ίδρυμα Κόκαλη πέραν της χώρας μας, ενώ από πάνω, εκεί προς Σκόπια, πολύ Αλβανία κτλ. Έχουν σπουδάσει διάφοροι και σπουδάζει και ο Έντι Ράμα εκεί πέρα. Και αντί, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός να έχει μία. Πώς να το πω τώρα, άμα πας και σπουδάζεις κάπου, και αισθάνεσαι και μια υποχρέωση. Όχι μόνο δεν αισθάνεται υποχρέωση, βγαίνει και λέει αυτός ο άνθρωπος τα ανεκδίγητα που λέει, τα οποία είναι πρόκειται περί ανεκδότων, ότι η Ακρόπολη σώθηκε χάρη στους Αλβανούς. Και κρίμα γιατί και η μαμά του μίλαγε, η γιαγιά του μάλλον, όχι η μαμά του, η μαμά του, η γιαγιά του. Μίλαγε ελληνικά. Πού τα ξέρετε, όλα τα ξέρετε, κύριε Δόλη. Μίλαγε και ελληνικά η γιαγιά του Έντι Ράμα. Ο κύριος Ράμα. Μίλαγε και ελληνικά η γιαγιά του Έντι Ράμα, φίλες και φίλοι. Και μάλιστα μας είπε, κύριε Δόλη, ότι κατοικείται από αλβανόφωνους η Αθήνα, και θέλοντας έτσι να στηρίξει την ακραία θεωρία του αλβανικού εθνικισμού και μεγαλοειδιατισμού, ότι κάθε Αλβανίτης είναι μέλος αλβανικής μειονότητας. Λοιπόν, πρωτοφανή πράγματα. Σας το λέω γιατί έχετε ασχοληθεί με τα θέματα τα διεθνή και τα. Αυτό είναι το tweet. Ναι, εδώ βλέπουμε το. Ανέβασε tweet ο Αλβανός, ο πρωθυπουργός. Στο Facebook ανάρτηση. Στο Facebook ανάρτηση. Ναι. Στο Facebook ανάρτηση, μάλιστα. Πρώτον, ο κύριος Ράμα δεν είναι άγνωστος σε αυτή τη χώρα. Δεύτερον, ο κύριος Ράμα είναι ευεργετημένος από αυτή τη χώρα.
από τον ελληνισμό. Τρίτον, ο κύριος Ράμα. Εσείς το ξέρατε ότι είχε σπουδάσει στο Ίδρυμα Κόκαλη. Το ξέρω. Εσείς βέβαια το ξέρατε. Αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Εγώ το έμαθα σήμερα από ένα φίλο μου. Γύρω στις 11 το βράδυ. Πολύ καλά κάνει. Και λέω, μα είναι δυνατόν, μου λέει, όπως το λέω, μου λέει, είναι έτσι ακριβώς. Για δείξτε πάλι λίγο τη φωτογραφία, να τον δούμε. Ορίστε. Για δείξτε λίγο τη φωτογραφία του κύριου Ράμα. Και το τρίτο που φαίνεται ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, ζήλεψε πάρα πολύ τους γείτονες, τους Σκοπιανούς. Ναι. Και λύσαν όλα τα προβλήματα και το επόμενο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να αρχίσει να βάζει και μερικά αγάλματα στα τους Σκοπιανούς, Μέγα Αλέξανδρο κλπ. Σαν πρώην, σαν πρώην δήμαρχος των Τυράννων, που εκεί πρέπει να πούμε έκανε καλή δουλειά, αλλά είναι γελιότητες αυτά με τα οποία ασχολείται και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Γελιότητες. Και η χώρα. Νομίζω καλύπτεται όλους τους Έλληνες με αυτό που λέτε. Να έρθουμε στα οικονομικά. Το δεύτερο στα οικονομικά, επιτρέψτε μου να φέρω μία διαφορετική εικόνα σε αυτά που γίνονται. Και ανησύχησα πάρα πολύ, αγαπητέ Εμίλη, όταν άκουσα τρία πράγματα. Και λέω, κάτσε να τα ψάξουμε λίγο αυτά τα πράγματα. Το πρώτο ήταν μία δήλωση του ανώτατου συμβούλου του κυρίου Ερδογάν, του Σουλτάνου, του κυρίου Μπούλου, ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μία πρόταση να αγοράσουμε την Deutsche Bank. Εκεί αρχίζει και ξεκινάει το αστείο και αφήνουμε αυτό να περάσει. Αυτό όμως που δεν είναι καθόλου αστείο είναι η προσπάθεια αγοράς 135α από την Τουρκία. Είναι πέμπτης γενιάς. Υπάρχει και το F135β, το οποίο προσπαθεί, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, το οποίο προσπαθεί να αγοράσει και η Βρετανία. Αλλά ας κοιτάξουμε μερικά πράγματα σε σχέση με αυτά. Έχουμε την πρόταση αγοράς 100 F35, τα πρώτα δύο τα έχουν κλείσει. Έχουμε τη συμφωνία με την Κίνα για την αγορά αντιπυραυλικού συστήματος που έχει καταρρεύσει και την επαναφορά των φίλων μας των Ρώσων με πρόταση για να αγοραστεί το πιο ακριβό S-400 σαν αντιπυραυλικό σύστημα από τους Τούρκους. Αντιπυραυλικό. Αντιπυραυλικό, ε. Ναι. Το S-400. Έχουμε αυτά που όμως θέλανε να εγκαταστήσουν κάποια στιγμή πριν από χρόνια στην Κύπρο. Αλλά έχουμε όμως ακόμα ένα γεγονός. Ναι, ναι. Και καλά είναι να τα συζητάμε αυτά. Την υπογραφή συμφωνίας με ισπανική εταιρεία για την αφήγηση ενός LPD. Τι είναι το LPD? Είναι μία πλατφόρμα πλοίου που κοστίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο, περίπου 1,2 δις. Και πλατφόρμα αυτή μπορεί να μεταφέρει περίπου 1.500 μάχημους πάνω. Αποβατικό σκάφος δηλαδή είναι. Περιμένετε. Παρακαλώ. Αεροπλάνα. Αεροπλανοφόρο. Ελικόπτερα. Ελικόπτερα. Μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα 50 ημέρες χωρίς ανεφοδιασμό και φυσικά είναι κάτι καλύτερο από ένα μοντέρνο αεροπλανοφόρο. Και η ερώτηση την οποία κάνει ένας απλός άνθρωπος, χωρίς να ξέρει από αυτά τα πράγματα, η Τουρκία τι θα χρειάζεται ένα τέτοιο είδους σκάφος, μεγάλο σκάφος, αεροπλανοφόρο, στην Μεσόγειο. Και το δεύτερο είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση και η κουβέντα που γίνεται εάν φταίω εγώ ή φταίτε εσείς κύριε Λιάτσο, γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ φταίμε για τη μείωση των συντάξεων ούτε για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι αυτή η ερώτηση την οποία κάνω εγώ, με τι χρήματα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα μεγάλα κονδύλια που έρχονται για τον εξοπλισμό αυτής της χώρας. Διότι να πάρουμε μόνο τα αεροπλάνα τα οποία προτείνει να αγοράσει η Τουρκία. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε σε αυτά. Μια στιγμή. Εάν δεν τα αγοράσουμε, ναι, την επόμενη φορά που θα ανέβουν τα F-16, ναι, οι Τούρκοι δεν θα φαίνονται πουθενά, θα έχουν ρίξει τους πυράβλους και εμείς θα σφυρίζουμε αδιάφορα. Το ερωτηματικό το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι σε μια χώρα με τόσα τρομερά προβλήματα, με μια γείτονη χώρα η οποία έχει αυτού του είδους την ιδεολογική
κοσμοθεωρία, δηλαδή τη δημιουργία της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία προχωρεί με μία σειρά από τρομερές αγορές σε εξοπλιστικά συστήματα, ποια θα είναι η απάντηση δική μας. Και ευτυχώς που αυτή τη στιγμή διαθέτουμε και τα υποβρύχια που διαθέτουμε. Και ευτυχώς που το ναυτικό μας είναι και θεωρείται από τα καλύτερα στην περιοχή. Επομένως, καλό θα είναι να μιλάμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά επίσης καλύτερα θα είναι κάποια στιγμή να συλλογιστούμε ομαδικά με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έρχονται. Ακούστε τώρα, επειδή βάλατε ένα πελώριο κρίσιμο θέμα. Συμπτωματικά, σήμερα άνοιξα κουβέντα μετά από τον Έντι Ράμα και το Ίδρυμα Κόκαλη, με το φίλο που μου μιλούσε, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Και επειδή πιάσαμε και κουβέντα για τον Ερντογάν που θέλει να κοιμάται στη Θεσσαλονίκη σε ένα αναπαυτικό κρεβάτι κτλ. Τον ρώτησα πόσο σοβαρά πρέπει να παίρνουμε τις δηλώσεις Ερντογάν ή να μην τις παίρνουμε σοβαρά κτλ. Γιατί όλη η προσοχή τώρα της Τουρκίας είναι στη Μοσούλη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Και μου είπε ότι αυτό που φαίνεται, διαφαίνεται σαν τουρκική απειλή, μην το φοβάσαι. Αυτό που να φοβάσαι είναι ο σλαβικός εθνικισμός. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Μάλιστα. Διαφημίσεις δύο λεπτών. Όμως θέλουμε να πάμε την κουβέντα. Θα την πάμε, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Θα την πάμε, γιατί έβαλε πολύ ωραία θέματα και πολύ σοβαρά θέματα ο κύριος Δόλης. Διαφημίσεις δύο λεπτών και μετά πάμε στον κύριο Μάνε Σιώτη, στον κύριο Λιμπερόπουλο και στον κύριο Σουρμελίδη. Δύο λεπτά διαφημίσεις.